Καρενιός, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα έχω εδώ πέρα τον ειδικό στην εταιρεία Apple. Γιατί έχουμε να συζητήσουμε αρκετά σοβαρά πραγματάκια. Όπως είδατε και κάτι στον τίτλο, ο τίτλος είναι ένα iPhone 11 Pro Max με 200€, 250, 180, τρελή προσφορά. Βέβαια, όλα αυτά εγκυμονούν κινδύνους. Μιλήσουμε την προσωπική μας εμπειρία. Για ότι ακριβώς έγινε, να προσέξετε να μην κάνετε και εσείς τα ίδια λάθη. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι όλο αυτό πρόκειται για ένα ψέμα και δεν είναι αλήθεια. Ας μην καθυστερούμε και πάμε στο βίντεο. Εγώ με τον Αλέξη λοιπόν έχουμε δύο ίδια κινητά, το iPhone 6S, ακριβώς τα 2GB, απλά σε διαφορετικό χρώμα, εγώ το έχω σε χρυσό και ο Αλέξης το έχει σε ασημένιο, είναι αυτό. Space green. Τα έχουμε πάρα πολύ καιρό τα κινητά. Και ο Αλέξης έτσι όπως έψαχνε τις προάλλες τις αγγελίες από περιέργεια να δει πόσο κοστίζουν τα συγκεκριμένα, αν θες να τα πουλήσεις, πόσο κοστίζουν τα πιο καινούρια, έτσι σαν μια έρευνα αγοράς. Γιατί εντάξει, ένα κινητό 4 χρόνια το έχουμε όπως έχουμε πει, ακριβώς βασικά 4 χρόνια και έχει αντέξει πάρα πολύ. Αλλά είναι από τα τελευταία της γενιάς του. Οπότε λοιπόν, ψάχνοντας το site, ο Αλέξης βρήκε iPhone σε τρελή προσφορά από ένα κατάστημα που έκλεινε, τα οποία κόστιζαν, πόσο ήταν εκείνη η αγγελία, 200€. Βασικά ήταν το τελευταίο μοντέλο, δηλαδή το πιο ακριβό. Το 11 Pro Max. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ήταν και σε πάρα πολύ μεγάλα gigabyte, ενώ σε πάρα πολύ μεγάλο capacity. Και έκανε 250€ από ένα κατάστημα το οποίο έγραφε, υποτίθεται ότι άλλαζε εμπόρευμα. Οπότε είχε ένα τηλέφωνο, μία περιγραφή και κάτι φωτογραφίες. Ο Αλέξης ενθουσιάστηκε στην αρχή, λέει αποκλείεται, μπορεί να έγινε κάποιο λάθος στην παραγγελία και να θέλουν να το δώσουν σε καλύτερη τιμή. Τέλος πάντων, αποφασίζει να πάρει τηλέφωνο ο Αλέξης να ρωτήσει. Βασικά, μιλάμε για ένα κινητό κιόλας το οποίο έκανε 1100€ και το βρίσκεις, ας πούμε, σε τιμή. Δηλαδή, 5 φορές φθηνότερο. 5, ναι, μπορεί και 5 κιόλας. Και 4, γιατί ήταν και τιμή συζητήσιμη. Ναι. Και τέλος πάντων, αποφασίσαμε να πάρουμε τηλέφωνο. Οπότε, παίρνω τηλέφωνο την κοπέλα, ήταν κοπέλα νομίζω στο τηλέφωνο. Κυριακή. Απόγευμα. Α, ναι, σωστά, Κυριακή απόγευμα. Ρώτησα λίγο κάποια πράγματα για το κινητό. Τη ρώτησα, ας πούμε, ότι, γιατί το δίνετε τόσο φθηνά και μου απάντησε ότι είναι λόγω αλλαγή εμπορεύματος. Ότι είναι κατάστημα και δεν είναι κανονικά εγγύηση. Στον Άγιο Νικόλα Κρήτης. Απλά υπήρχε ένα πρόβλημα σε αυτό. Αυτό που ζητούσε η κοπέλα είναι να της βάλουμε προκαταβολικά τα λεφτά. Δηλαδή ήθελε οπωσδήποτε να γίνει τραπεζική κατάθεση προτού στείλουμε το τηλέφωνο, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα, λέει, μέσω της εταιρείας, δεν κατάλαβα ακριβώς τι εξήγησε, να μπορεί να στείλει το προϊόν. Γιατί ο Αλέξης ρώτησε βασικά για την καταβολή. Του είπε δεν γίνεται, ότι έχουμε κάποια χαρτιά που πρέπει να κάνουμε, οπότε χρειάζεται να βάλεις πρώτα τα λεφτά και μετά. Και τέλος πάντων. Και καταλήξαμε στο να συνεννοηθούν. Έτσι ώστε εφόσον ήταν και στον Άγιο Νικόλα Κρήτης, αν μπορεί κάποιος, ρε παιδί μου, να πάει στο φυσικό κατάστημα να το δει το κινητό, να δει αν όντως είναι το αυθεντικό. Να δούμε το κινητό, να δει κάποιος τέλος πάντων ότι δεν είναι ψέματα. Εκεί που συνεννοηθήκαμε και την έπαιρνε ο Αλέξης πίσω τηλέφωνο, μου ήρθε εμένα μια φλασιά, λέω θα πάρω εγώ τηλέφωνο. Παίρνω στην αγγελία, δεν απαντάει. Και στον Αλέξη πιο πριν δεν απαντούσε. Ξαναπαίρνω, δεν απαντάει. Λέω εντάξει, μάλλον έχει δουλειά. Σκεφτόμαστε λίγο και λέμε, κάτσε ρε φίλε, Κυριακή απόγευμα είναι. Πώς γίνεται λοιπόν Κυριακή απόγευμα να απαντάει ένα κατάστημα. Λίγο μας ήρθε και σκεφτόμασταν, σίγουρα είναι μούφα και σίγουρα είναι μούφα. Και για να αισθάνεται τραπεζική κατάθεση και όλα αυτά. Και σκεφτόμασταν κάποια πράγματα τα οποία είχαν μια λογική συνοχή και λέγαμε ότι είναι ψέματα. Μέχρι που χτυπάει το τηλέφωνο μου από έναν άλλο αριθμό. Το προηγούμενο τηλέφωνο ήταν της Vodafone και αυτό το τηλέφωνο ήταν της Cosmote. Με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν και μου λέει ότι. Γεια σας, είδα μια. Βασικά, ξέρεις κάτι. Νομίζω θα βάλω την ηχογράφηση. Θα αλλοιώσω λίγο τις φωνές. Απλά σκεφτήκαμε να έχουμε και κάποια αποδεκτικά στοιχεία. Θα σας κάνω λίγο μια εισαγωγή πριν βάλω την ηχογράφηση. Γιατί δεν το κάναμε ηχογράφηση από την αρχή. Απλά θέλαμε να συγκρατήσουμε όλες τις πληροφορίες που μας έλεγε για να μπορέσουμε να τα τεστάρουμε στον υπολογιστή αργότερα. Σήκωσα το τηλέφωνο και λέω: α, ναι, σας πήρα τηλέφωνο για μια αγγελία. Αυτή την αγγελία. Και μου λέει ότι έχουν μείνει μόνο σε μαύρο. Ό,τι ακριβώς είχε πει στον Αλέξη. Γιατί το ξέχασες, το να το πεις. Μου είχε πει ότι βρισκόταν σε ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί πέρα έρχεται και κάνει ένα μπαπ το κεφάλι μου και λέω από τον Άγιο Νικόλα, πώς πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Και
κάνουμε την ηχογράφηση για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε οδούς, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτές τους οδούς, όλα είναι ψέματα. Γι' αυτό το λόγο θα μοιραστούμε και αυτά τα στοιχεία εδώ πέρα στην ηχογράφηση. Όλα αυτά τα κατέβαζε από το κεφάλι της, αυτά που έλεγε. Και εγώ τη ρωτούσα ψαρωτικές ερωτήσεις, έτσι ώστε να μπορώ να έχω χρόνο να ψάξω και στο Google εκείνη τη στιγμή, να καταλάβω αν είναι ψέματα ή όχι. Ακούστε την ηχογράφηση. Α, είστε κατάστημα. Α, δηλαδή μπορώ να παραγγείλω και από ηλεκτρονικά, ας πούμε. Κάποιες όπλες δεν έχουμε, απλά κάποιες μου που δεν έχουν παραγγείλει, μου στέλνουν το mail μέσα της ευκαιρίας ή μέσα άλλων site που έχουν δει. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Κάποιες όπλες δεν έχουμε, απλά πολλοί στέλνουν mail και κάνουν παραγγελία. Α, και σε ποια περιοχή βρίσκεται το κατάστημα? Είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη η συγκεκριμένη περιοχή, είναι περιοχή στο Αμερικανικού. Α, οκ. Μάλιστα, επειδή βλέπω στην οδό ότι έχετε βουλή. Ναι, περιοχή εδώ, με τα φίλτρα της χρυσής ευκαιρίας, το εμφανίζει όπου υπάρχει τέτοια περιοχή, δεν είναι δικό σας λάθος. Μάλιστα. Ωραία, Θεσσαλονίκη, γιατί και εγώ από εκεί. Και ποια είναι η οδός ακριβώς, δηλαδή. Δεν είναι κάτι fake, ας πούμε, έχω το δικαίωμα να το δω. Οτιδήποτε έχω κάνει κάπου στα χαρτιά. Ωραία, δηλαδή μπορώ να το δω. Ναι, δεν μπορεί να γίνει πώς. Ωραία, τέλεια. Ωραία, θα σας ξαναπάρω να είναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και λέμε λοιπόν εμείς με τον Αλέξη, όπως μπορείτε να ακούσετε, ότι σίγουρα είναι ψέματα, γιατί μπορούσε και μιλούσε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είχε μια έτοιμη απάντηση. Η περιοχή δεν έψαξα αν η και όλα αυτά υπήρχαν στους αλλά πιστεύω πως δεν θα υπήρχε η συγκεκριμένη, γιατί στην οδό δεν κάνω λάθος, εκείνη τη στιγμή έψαξα και είδα ότι υπάρχει ένα αρτοπείο σε εκείνη τη θέση. Τέλος πάντων, με μία έρευνα αργότερα, έτσι ώστε να δούμε αν όντως μας κοροϊδεύουν ή όχι, ψάξαμε και βρήκαμε και σε άλλα site αντίστοιχα, αυτά που μπορείς να πουλήσεις τα προϊόντα σου, ότι υπήρχαν και εκεί πέρα, με τον ίδιο αριθμό που πήραμε τηλέφωνο εξ αρχής ο Αλέξης, και καταλάβουμε ότι είναι scam. Ήτανε σε διαφορετική τιμή όμως, έτσι. Ναι, και η τιμή ήταν πάντα συζητήσιμη. Και τώρα, αυτή τη φάση, τώρα που βρισκόμαστε και το κάνουμε αυτό το βίντεο, υπάρχουν από την Αγγλία κατάστημα και από την Αφρική, Νότια Αφρική, που διαθέτουν iPhone με 180 ευρώ. Αυτοί τώρα τι κάνουν, ζητάνε το IBAN από σένα, βάζεις τα χρήματα και απάτη. iPhone δεν έρχεται ποτέ. Και πώς το κάνουμε αυτό? Με μια απλή αναζήτηση του τηλεφώνου στο ίντερνετ, προφανώς δεν θα το κοινοποιήσουμε εδώ πέρα, απλά σας το λέμε για να ξέρετε. Με μια απλή αναζήτηση του τηλεφώνου βρήκαμε σχόλια για τον αριθμό ότι άνθρωποι, 3, 4, 5 άτομα δεν θυμάμαι, γράφαν ότι τους πήρανε 200 ευρώ και ότι ποτέ δεν ήρθε το τηλέφωνο. Είναι κρίμα να δώσεις τα λεφτά σου, τις οικονομίες σου για κάτι το οποίο δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Επιδεινώσω όλη αυτή την κατάσταση, να τους δώσεις παραπάνω χρήματα και να τους κάνεις να συνεχίζουν ακόμη περισσότερο. Όλο αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς και τι νομικές κινήσεις θα πρέπει να έχει. Απλά να προσέχετε πάρα πολύ που δίνετε τα λεφτά σας
Και καλύτερα να πάρεις 200 ευρώ το iPhone 6, το iPhone 6S, αν δεν μπορείς να δώσεις 1000 ευρώ γιατί και η τιμή είναι πολλά λεφτά. Καλύτερα να δώσεις ένα κατώτερο μοντέλο, παρά να χάσεις τα λεφτά σου με αυτά που μάζεψες τόσο κόπο για να αγοράσεις ακόμη και αυτό. Αν έχεις τρέλα με το iPhone, εντάξει, εννοείται πως υπάρχουν και άλλες λύσεις σε Samsung, Huawei και Xiaomi, δεν ξέρω και εγώ τι, που μπορείς να τα βρεις με πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά σε αυτές τις τιμές. Γενικότερα να πούμε και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε σε μια αγγελία. Κατά κύριο λόγο είναι να κοιτάμε πάντα τις φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες νομίζω μας δίνει μια πρώτη γεύση από το τι πρόκειται να αντιμετωπίσεις. Σωστά. Εμείς αυτές τις φωτογραφίες τις ίδιες τις βρήκαμε στο ίντερνετ. Ναι. Δηλαδή από τη συγκεκριμένη αγγελία, έτσι όπως κάναμε μια αναζήτηση στο Google, βασικά εμείς κάναμε για άλλο λόγο για να δούμε. Το box θέλαμε βασικά να δούμε αν είναι το γνήσιο. Και κάναμε iPhone 11 Pro Max boxes. Και μας έβγαλε φωτογραφίες από iPhone και ήταν ακριβώς οι ίδιες φωτογραφίες. Είτε κομμένες, είτε γυρισμένες, είτε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν fake. Ήταν ναι, από το πρώτο σημάδι που καταλάβαμε ότι είναι fake. Μία επόμενη πάλι κίνηση που μπορείς να κάνεις είναι να παρατηρήσεις λίγο τα specs από ένα κινητό, δηλαδή το τι ακριβώς έχει φοράει πάνω του, να το πούμε έτσι. Δηλαδή επεξεργαστές, κάμερες, το ένα το άλλο, γιατί βρήκαμε ας πούμε μία αγγελία η οποία για παράδειγμα έλεγε ότι πουλιάται ένα 11 Pro και η περιγραφή από κάτω ήταν τελείως λάθος για το κινητό. Sorry για την αλλαγή, απλά η κάμερα έμεινε out of memory. Έλεγες λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι βρήκαμε ας πούμε μια αγγελία στην οποία η περιγραφή ήταν τελείως λάθος σε σχέση με το κινητό, ας πούμε το κινητό που πουλούσε. Τώρα σε αυτήν την περίπτωση το κινητό είναι κλεμμένο. Αυτός που το πουλούσε δεν ήθελε να μπει στον κόπο να γράψει ακριβώς τα στοιχεία του κινητού. Είτε το κινητό, βασικά είτε η αγγελία ήταν μούθα. Οπότε έγραψε ότι του κατέβηκε, δεν ξέρω τι ακριβώς. Τώρα σίγουρα λόγω τιμής, εκείνο το κινητό έκανε 185 νομίζω ευρώ. Ωραία. Ναι. Και ήταν το τελευταίο μοντέλο του iPhone. Σίγουρα κανείς δεν νομίζω να θέλει να πουλήσει το κινητό έτσι τόσο φθηνό. Χωρίς να υπάρχει κάποιο σημαντικό λόγο. Αυτό το λέω γιατί κάθε φορά που η Apple βγάζει καινούργια κινητά, είμαι σίγουρη ότι αυτό γίνεται συνεχώς. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί. Αλλά είναι παράνομη αυτή η απάτη και καλό είναι να γίνεται αναφορά τουλάχιστον της αγγελίας, εμείς κάναμε για όσες βρήκαμε, γιατί είναι κρίμα πραγματικά άνθρωποι που δεν γνωρίζουν από απάτη, άνθρωποι είτε μεγαλύτερης ηλικίας, είτε όχι τόσο καχύποπτοι, είτε πιο μικρής ηλικίας, να πάνε να δώσουν 200 ευρώ, έτσι. Με μία αναζήτηση του καταστήματος δεν υπήρχε τίποτα, κανένα ίχνος του καταστήματος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάτι από αυτά που σου λέει τουλάχιστον διασταύρωσέ το. Δεν λέω να είσαι καχυποπτός στα πάντα, αλλά τουλάχιστον προσπάθησε να διασταυρώσεις κάποια από τα πράγματα που σου λέει. Ότι αν υπάρχει το κατάστημα, αν υπάρχει οδό, αν πάρει και κάποιος φίλος σου να δεις αν το πούν με τα Αθήνα. Δηλαδή προσπάθησε πριν το κάνεις, αν θέλεις τόσο πολύ να αγοράσεις ένα κινητό σε προσφορά. Τουλάχιστον να επιβεβαιωθείς όπως το κάναμε εμείς. Βασικά, άλλο ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να σου χτυπάει είναι η τραπεζική συναλλαγή. Δηλαδή να κάνεις τραπεζική κατάσταση από πριν. Και μετά μας το στείλει. Ναι. Επίσης και όλα στα καινούργια κινητά, το κακό είναι ότι μπορεί να την πατήσεις πολύ άσχημα. Γιατί μπορεί να σου στείλει το κινητό και να είναι κλειδωμένο. Μπορεί να σου στείλει το κινητό να είναι κλόνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να σε ξεγελάσει κάποιος. Μπορεί να σου στείλει και άδειο κουτί, έτσι. Απλά μιλάμε τώρα ότι πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός όπως είπες εσύ, να είσαι λίγο πιο καχύποπτος με κάποια πράγματα. Γιατί και εγώ με το πρώτο iPhone που πήρα ήταν μεταχειρισμένο, αλλά προτίμησα να κάνω αγορά face to face. Δηλαδή αυτό είναι το προτιμότερο, να βρεις κάπου στην περιοχή σου, είναι το πιο κατάλληλο. Δηλαδή να δεις τον άλλον από κοντά. Προσέξτε, και αυτό το βίντεο ήταν πιο πολύ ενημερωτικό, ένα story time. Δεν ήταν τόσο ούτε για clickbait, ούτε για τίποτα. Απλά ήταν για να συζητήσουμε ένα σοβαρό θέμα, στο οποίο θα μπορούσαμε κι εμείς κι εσείς και όλοι εκεί πέρα να πέσουμε θύματα. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο και δώσετε στους φίλους σας έτσι ώστε να το γνωρίζουν και αυτοί. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το θέμα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω ένα καινούριο βίντεο. Αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια story time ή ιστορίες που μου έχουν συμβεί, πράγματα για το πώς μπορεί κάποιος να προστατευτεί, σας ενδιαφέρουν τέτοια θέματα για το κανάλι μου, όχι συνέχεια, αλλά κάπου, πείτε μου από κάτω στα σχόλια. Οπότε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε σε ένα άλλο. Γεια σας! Stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign. Means that I don't find nothing I cannot control you.